και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, η αγωνία κορυφώνεται. Ποια όμως είναι τα αγκάθια μεταξύ δανειστών και ελληνικής κυβέρνησης? Οι δανειστές ζητούν έσοδα στο 1% του ΑΕΠ από τον ΦΠΑ, ενώ η ελληνική πλευρά ανέβασε τον πύχη έως το 74%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει να πάει και η εστίαση στο 23% του ΦΠΑ. Οι δανειστές επιμένουν οι αλλαγές των ΦΠΑ να έρθουν από 1η Ιουλίου. Ενώ την προηγούμενη φορά η κυβέρνηση κατέθεσε μια πρόταση η οποία είχε αρκετά σημεία υποχώρησης, ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία στα πλαίσια και της ευθύνης που έχει αναλάβει για να βγάλει τη χώρα από την κρίση, και ενώ το κείμενο της ελληνικής κυβέρνησης καταρχάς είδαμε ότι είχε θετική ανταπόκριση, χθες είδαμε στο Eurogroup ότι επανέρχονται με ζητήματα τα οποία όχι δεν μπορεί να τα δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να τα δεχθεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Βλέπω ότι κάτι που έλεγα προεκλογικά στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μην λέτε μεγάλα λόγια, δεν βλέπω να γίνονται. Πείτε αυτά που μπορείτε να κάνετε, που μπορούμε να κάνουμε στον ελληνικό λαό. Και νομίζω ότι, και τους καλωσορίζω δηλαδή στην πραγματικότητα, νομίζω ότι πλέον ήρθανε να δούνε ποια είναι η πραγματική διαπραγμάτευση, έτσι όπως και εμείς προσπαθούσαμε να την κάνουμε. Υπάρχουν όρια τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Παράλληλα, η πλευρά των δανειστών επιμένει να υπάρξει προκαταβολή φόρου 100% σε όλες τις επιχειρήσεις και τις ατομικές, αλλά και φορολόγηση 28% στα κέρδη των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι για να γίνει αποδεκτή μια τέτοια συμφωνία, ότι όλο το μπλοκ των κορακιών της Ελλάδος, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και Πασόκ, σπεύσανε στις Βρυξέλλες και προφανώς έχουν βάλει το χεράκι τους και αυτοί στο να πιεστεί η ελληνική κυβέρνηση. Δείχνεται μια επιμονή η οποία έχει να κάνει κυρίως με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από μια μεριά και τη γερμανική κυβέρνηση κυρίως από τη μεριά του Υπουργού Οικονομικών του Σόιμπλε, ώστε να πιεστεί η ελληνική κυβέρνηση σαν ΣΥΡΙΖΑ Χαΐας, και απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προχωρήσει σε αποδοχή τέτοιων μέτρων. Απλά εμείς είμαστε στο πλευρό της κυβέρνησης αυτή τη διαπραγμάτευση, ώστε να μην γίνουν αποδεκτά αυτά τα μέτρα. Απαιτούν εδώ και τώρα ισοδύναμα για να μην υπάρξει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και πλήρης εξάλληψη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων μαζί με κατάργηση ή αντικατάσταση του ΕΚΑΣ το 2017. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, 500 εκατομμύρια είναι η διαφορά μας, από ό,τι μαθαίνω. Θα βρεθεί τρόπος, μακάρι να μην είναι το 23% στην εστίαση, γιατί αυτό θα είναι σοβαρή πληγή για την Ελλάδα τουλάχιστον. Να προβάλλει τα ελληνικά αιτήματα και να τα παλέψει με τον καλύτερο τρόπο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα και με τις εξελίξεις, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Είμαστε Ευρωπαίοι, ανήκουμε σε ένα σύνολο 27 κρατών, ναι, και έχουμε και υποχρεώσεις απέναντι σε αυτούς που μας δάνεισαν. Ναι. Και όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε κύριε Φλαμή, ναι, πήραμε τεράστια ποσά για να φτιάξουμε τη χώρα. Ναι. Και εμείς αυτά τα ποσά τα πήραμε για να φτιάξουμε τον εαυτό μας και όχι τη χώρα. Πολλοί δηλαδή πήραν αυτές τις επιδοτήσεις για να κάνουν προσωπική περιουσία. Ναι. Και αν θέλει να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει να μαζέψει το κράτος. Και όχι η πρώτη του δουλειά να προσλάβει τις καθαρίστριες και να ανοίξει την ΕΡΤ πάλι με αυτά τα δεδομένα. Σε επίπεδο τώρα εισφορών, οι δανειστές βάζουν τον πύχη στο 6% στις εισφορές υγείας των συνταξιούχων, ενώ απαιτούν και κατάργηση όλων των εισφορών υπερτρίτων.